Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα π.χ. να έρχομαι σε αυτό το σπίτι και να αισθάνεσαι άβολα. Τώρα δεν αισθάνομαι. Χθες απλά ήταν άβολο. Γιατί έγινε αυτή η κουβέντα. Μου βγήκε. Εμένα μου βγαίνει και γέλιο από μηχανία. Ήτανε λίγο. Είναι άβολο, ναι, και είναι λογικό, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έρχομαι, ας πούμε, π.χ. να έρχεσαι εσύ και να αισθανόμαστε λίγο αμήχανα ή να μην έχουμε να πούμε ή να ξενερώνουμε. Σήμερα δεν το νιώθω έτσι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, πραγματικά, γιατί σε όποιο επίπεδο και να είναι, πραγματικά θέλω να κρατήσω επαφές μαζί σου και εκτός παιχνιδιού, οπότε δεν... Μου φαίνεται άσχημο να αισθανόμαστε άβολα. Και κρίμα. Καταλαβαίνεις, και είναι και κρίμα. Αυτό ήθελα να πω πάνω κάτω, δηλαδή. Όχι, χθες να αποτρέψω αυτό να γίνει. Θα σου πω, γενικότερα εγώ όταν συμπαθώ κάποιον πάρα πολύ και στο επίπεδο που δεν ήταν απλά μια συμπάθεια και μετά παίρνω την πρωτοβουλία ή γίνεται, ας την πρωτοβουλία, γίνεται αυτή η άσχημη κουβέντα γιατί δεν είπαμε και θετικά πράγματα. Ναι. Μετά μέχρι να ρολάρει, ναι. Δεν θέλει χρόνο, θέλει λίγο, αλλά ας πούμε σήμερα. Και ας πούμε, μου βγήκε να σου μιλήσω για την Κωνσταντίνα και τώρα σε δεν είδα, καμία, δηλαδή δεν νιώθω καθόλου άβολα τώρα που σου μιλάω. Ίσα μου αρέσει που σου μιλάω.